Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κρήτη σήμερα, μέρος τρίτο και είναι ώρα να μιλήσουμε για το Δήμο Ηρακλείου, για τα οικονομικά του Δήμου Ηρακλείου. Να δούμε τι γίνεται στο Ταμείο, τι λεφτά έχει το Δημοτικό Ταμείο, ποιες είναι οι προοπτικές, να δούμε τι γίνεται με τα πολύ συζητημένα μέρη δημοτικά τέλη, τα νέα δημοτικά τέλη. Να δούμε πού έκατσε τελικά η μπύλια για τις αυξήσεις, τις προβλεπόμενες αυξήσεις, ποιο είναι το τελικό σχέδιο εισήγησης της Δημοτικής Αρχής και θα μας τα πει όλα αυτά μέρη. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ηρακλείου, κύριος Γιώργος Αγριμανάκης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Η πιο μεγάλη ώρα είναι η Δευτέρα που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο για τα τέλη, τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν είναι η πιο μεγάλη ώρα, αλλά είναι μια κρίσιμη ώρα. Η δύσκολη ώρα. Ναι. Τι προβλέπετε τώρα, κύριε Αγριμανάκη? Νομίζω ότι πια έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των συζητήσεων, έχει βρεθεί μια φόρμουλα. Έχει κλείσει το θέμα της διαβούλευσης, έγιναν οι σημειακές αλλαγές και προσαρμογές εκεί όπου μπορούσε η Δημοτική Αρχή να κάνει αυτές τις αλλαγές και τη Δευτέρα, όπως καλά γνωρίζετε, θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο για το θέμα των Δημοτικών Τελών, όσο και για τον κοινόχρηστων χώρων. Νομίζω ότι έγινε μια πολύ γόνιμη και σε αυτό θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φορείς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που συμμετείχαν στην διαβούλευση. Ήταν ένας πολύ γόνιμος διάλογος, διάλογος με ουσία, όπου και εμείς, αφουκραζόμενοι την κοινωνία, αφουκραζόμενοι τους επαγγελματίες, είδαμε πού και πώς μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές για να κάνουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Να το πω διαφορετικά, να κάνουμε το λιγότερο άδικο σύστημα για το 2024 και να βάλουμε το πλαίσιο για την δικαιότερη πρόταση που θα έρθει το 2025. Γι' αυτό και λέμε το έτος 24 είναι ένα έτος γέφυρας για αλλαγές προς το καλύτερο, προς το δικαιότερο, προς το αναλογικότερο. Κύριε Αγριμανάκη, ήταν από τις περιπτώσεις που η διαβούλευση έφερε και αλλαγές επί της εισηγήσεως. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον είναι απόλυτα ικανοποιητικές ή μη, αλλά πάντως αλλαγές, δηλαδή ότι μειώσατε τις προβλεπόμενες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη. Σωστά. Ναι. Ήταν πραγματικά ένας πολύ γόνιμος, καθόλου προσχηματικός διάλογος. Αφουκραστήκαμε με απόλυτη ενσυναίσθηση και κατανόηση την άλλη πλευρά. Νομίζω και η άλλη πλευρά κατανόησε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης χρονιάς του Δήμου για τα δημοτικά τέλη. Και νομίζω ότι καταλήξαμε, άσχετα αν στη Δημοτική Επιτροπή ψήφισαν αρνητικά, αλλά επί της ουσίας καταλήξαμε ότι η πρόταση αυτή ήταν αυτή που επιβαλόταν να γίνει για το 2024, διότι όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Ηρακλείου έχει αψήφιστο προϋπολογισμό που πρέπει γρήγορα, σύντομα να πάμε σε αυτή τη διαδικασία και που τα τέλη ήταν μια διαδικασία που προηγείται όλων αυτών. Οπότε νομίζω ότι τη Δευτέρα, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά, θα εξειδικεύσουμε όλες αυτές τις πτυχές της πρότασης, θα απαντήσουμε σε οποιασδήποτε ερωτήσεις, απορίες και οτιδήποτε υπάρχει γύρω από τα τέλη, θα αποσαφηνίσουμε κάθε είδους πτυχή αυτής της πρότασης και έτσι θα πάμε μπρος στην ψήφιση για να προχωρήσουμε αμέσως μετά στη διαδικασία του προϋπολογισμού. Τι σημαίνει ουσιαστικά για το Δήμο μας αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμα προϋπολογισμό? Σημαίνει ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή πορεύεται, προχωρά και υπάρχει μόνο με τα ανελαστικά έξοδα, δηλαδή αυτά που έχει να κάνει για να επιβιώσει. Μισθοδοσία, καύσιμα και μισθώματα. Αυτό μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή και αυτό κάνουμε μέχρι να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός για να προχωρήσουμε σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες, δράσεις που είτε είναι προγραμματισμένες είτε θα προγραμματιστούν για το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Σε περίπτωση τώρα, καλά, ομιγέννητο, είπαμε όλα να πάνε καλά, όπως λέτε, τη Δευτέρα, εντάξει, να έρθει και ο προϋπολογισμός μετά. Αλλά αν δεν έρθει γρήγορα ο προϋπολογισμός, οι κίνδυνοι, κύριε Αγριμανάκη, ποιοι είναι? Ακούστε, πρέπει να έρθει υποχρεωτικά ο προϋπολογισμός μέχρι 31 του Μαρτίου. Αυτό είναι το deadline για το Δήμο Ηρακλείου. Ήδη κινούμαστε ταυτόχρονα με τα τέλη και για την διαδικασία του προϋπολογισμού. Είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα υπάρχει προϋπολογισμός, ενδεχομένως και νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία. Στόχος που ήταν πολύ νωρίτερα, αλλά δυστυχώς είναι τέτοια η διαδικασία του προϋπολογισμού, τέτοιος ο χρόνος και οι διαδικασίες για να καταρτήσεις έναν προϋπολογισμό που δυσκολεύει να γίνει τόσο γρήγορα. Όμως, πρόθεσή μας είναι να φτάσουμε γρήγορα στη διαδικασία να καταρτήσουμε τον προϋπολογισμό, τον ίσως κελισμένο προϋπολογισμό που απαιτείται, για να προχωρήσουν όλα τα χαρτοφυλάκια με τον μπούσουλα που χρειάζεται να έχουν για να αναπτύξουν και αυτή τη δραστηριότητά τους, τη δράση με βάση τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και ό,τι έχουν προγραμματίσει ή πρόκειται να προγραμματίσουν. Μάλιστα. Αλλιώς μνημόνιο.
Εντάξει, είναι μακριά από αυτό το μνημόνιο, δεν μπορεί να συμβεί, το βλέπω αρκετά δύσκολο. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη περίοδος για τον προϋπολογισμό, διότι τα οικονομικά του Δήμου, όπως έχουμε πει και πολλές φορές και από το δικό σας εδώ στούντιο, αλλά και γενικότερα, δεν είναι στα καλύτερα του σημεία. Σημείο. Υπάρχει αρκετή υστέρηση, όμως σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να το πούμε αυτό στην κοινωνία, να αποσαφηνίσουμε τη διαδικασία του προϋπολογισμού και να δούμε και όλες τις απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να ισοσκυλήσουμε τον προϋπολογισμό. Δεν είμαι σε θέση να σας πω λεπτομέρειες, δεν είμαι σε θέση να σας πω συγκεκριμένα πράγματα. Είναι ακόμα στη διαδικασία της συλλογής της εικόνας του Δήμου, των οικονομικών, στη λεπτομέρειά του και κάθε μέρα που περνάει αυτό εμπλουτίζεται περισσότερο. Είμαστε ταυτόχρονα και σε μια διάδραση, διαβούλευση και με φορείς όπως είναι το Υπουργείο και άλλους για να δούμε πώς μπορούμε να μας βοηθήσουν με κάποια εργαλεία. Πολύ σύντομα θα έχουμε όμως την ευκαιρία να το ξεδιπλώσουμε και αυτό το κομμάτι και να ενημερώσουμε και το κοινό, αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για τον προϋπολογισμό και το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Γρημανάκη, πάντως από το ίδιο το θέμα των ανταποδοτικών τελών προκύπτει ότι σας βάζει δύσκολα, μάλλον είναι το ενεργειακό κόστος, γιατί βλέπουμε ότι είναι αυξημένα τα έξοδα έτσι, για την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό. Άρα εκεί τι είναι το ενεργειακό κόστος, το τέλος, τα φύση απορριμμάτων, είναι όλα μαζί. Τι σας βάζει δύσκολα? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα, γιατί τα τέλη είναι δύο ειδών. Είναι τα δημοτικά τέλη, αυτά που λέμε ανταποδοτικά τέλη, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός και άλλα. Και είναι και τα τέλη κοινοχρήστων χώρων, είναι η γνωστή ενοικίαση του δημόσιου χώρου σε καταστήματα εστίασης και άλλων που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα. Σε ό,τι αφορά τα δημοτικά τέλη, πρέπει να σας πω ότι εμείς κάναμε μια αναγκαία προσαρμογή και με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης πρότασης που είχε περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν αναλάβουμε τη Δημοτική Αρχή εμείς, αλλά που κόλλησε στην αποκεντρωμένη. Έτσι μπήκε ένα 0,5 λεπτά επιπλέον στο γενικό δίκτυο των ανταποδοτικών, ακριβώς επειδή προέκυψαν όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, κύριε Σαββίδη, το πρόστιμο του τέλους σταφής που μπήκε επιπλέον, όπως επίσης θα έχουμε και μια σημαντική υστέρηση σε ό,τι αφορά το TAP, δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία γινόταν μέσω των συμβουλευτικών πράξεων, που οι βεβαιωμένες πράξεις γίνονταν κατευθείαν στο Δήμο. Τώρα θα γίνεται θα περνάει πρώτα από το κτηματολόγιο και στην πορεία θα έρχεται στο Δήμο. Οπότε αυτό θα είναι μια διαδικασία που θα πάρει πάρα πολύ χρόνο και που σίγουρα θα έχει μια μεγάλη υστέρηση στο Ταμείο, περίπου 1 εκατομμύριο, ίσως και περισσότερο. Οπότε αυτή ήταν η αιτία, δηλαδή από τότε που δημιουργήθηκε η πρόταση του 1 ευρώ για να πάρει μια μικρή αύξηση των 5 λεπτών. Αλλά θέλω εδώ να σταματήσω και να πω και να μιλήσω και με στοιχεία ότι τα δημοτικά τέλη του Ηρακλείου, αν και η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος, είναι τα χαμηλότερα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι παραμένουν πάρα πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και αυτό είναι γιατί καταλαβαίνουμε και την ανάγκη της κοινωνίας για τα οικιακά, και το κόστος, για τα οικιακά. Και το κόστος ενεργειακό που υπάρχει στην κοινωνία και η δυσκολία και η καθημερινότητα. Αλλά θέλω να ξέρετε επίσης ότι ό,τι δυσκολία έχει η ανθρωπότητα για να επιβιώσει, επειδή ο Δήμος αποτελείται από ανθρώπους και έχει κόστος επιβίωσης, έχει και το ίδιο θέμα και ο ίδιος ο Δήμος για την επιβίωσή του. Οπότε αυτό είναι νομίζω αναλογικό. Τώρα, για τα τέλη κοινοχρήστων χώρων, εκεί υπήρξε αυτή η λεγόμενη διαβούλευση με τους φορείς, τους εταίρους και τους ανθρώπους της εστίασης, όπου εκεί έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές, παρότι στην πρώτη μας επαφή δώσαμε μια πρώτη τιμή για ζώνες και μάλιστα είχαν πει και για 10 ζώνες. Οι ζώνες έγιναν λιγότερες, προσαρμόστηκαν λοιπόν από 7 ζώνες του αστικού Ηρακλείου έγιναν 6, προσαρμοζόμενοι στην πρόταση λίγο των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή μαζί μας, αλλά όχι αυτοί που θέλουν ακριβώς. Μιλάγανε για 3 ζώνες οι συγκεκριμένοι εταίροι. Ωστόσο όμως έγινε μια προσαρμογή σε μια ζώνη, συμπλήχθηκε και ταυτόχρονα είδαμε πού μπορούσαν να γίνουν σημειακές αλλαγές σε οδούς και φυσικά ήρθε μια πιο βελτιωμένη πρόταση των 140 ευρώ στην πρώτη ζώνη και κλείνει με 30 ευρώ στην τελευταία ζώνη αυτή της Αλικαρνασσού. Πάντως, οι πάντες αυτό που λένε, κυρία Γρημανάκη, είναι ότι να πληρώσουμε, αλλά να τα δούμε τα λεφτά που... Ναι, το άλλο μεγάλο στοίχημα για την Δημοτική Αρχή, και εκεί θα πρέπει να ζυγιστούμε και δέχομαι την κριτική,
είναι ότι όλο αυτό το κομμάτι θα πρέπει να ανταποδοθεί και στην κοινωνία. Ακριβώς. Δεν έχει σημασία κανείς να μαζεύει χρήματα στο ταμείο και να λέει ότι έχω μια μπάνκα. Ο Δήμος δεν είναι τράπεζα. Ο Δήμος είναι ένας οργανισμός που διαχειρίζεται την κοινωνία, τις ανάγκες της κοινωνίας, και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά και χαίρομαι πάρα πολύ που όλα τα χαρτοφυλάκια, και το κομμάτι της καθαριότητας, αλλά και το κομμάτι των τεχνικών έργων, και το κομμάτι της δημοτικής αστυνομίας και του προγραμματισμού, νομίζω ότι είμαστε όλοι σε μια εγρήγορση, θα λέγαμε σε ένα σωστό δρόμο. Κάθε μέρα βρίσκουμε και καλύτερα το βηματισμό μας για να δημιουργήσουμε αυτή την αξία που έχει ανάγκη η κοινωνία, που προσδοκά πάρα πολύ και που περιμένει βέβαια, από εμάς. Βέβαια, εσείς τώρα, κυρία Γκριμανάκη, είστε στην πιο δύσκολη θέση. Και ο εκάστοτε αντιδήμαρχος οικονομικών, διότι ναι. Τι γίνεται. Έχω, όταν έχω αυτή τη χάρη. Ναι, έχετε αυτή τη χάρη. Γιατί τώρα που είναι και ο προϋπολογισμός να φτιαχτεί, έρχονται όλες οι αντιδημαρχίες, οι αντιδήμαρχοι και λένε και εγώ θέλω τόσα και βάλουμε παραπάνω και τόσους κωδικούς και να βάλω παραπάνω έργα. Εσείς λοιπόν τώρα είστε στην πιο δύσκολη θέση. Ξέρετε, κύριε Σαββίδη και κυρία Καρκιωτάκη, ότι το οικονομικό, το χαρτοφυλάκιο οικονομικών είναι ουσιαστικά το αίμα που δίνει ζωή στο σώμα. Χωρίς αυτό, δυστυχώς, δεν υπάρχει η ζωή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο το σώμα για να λειτουργήσει χρειάζεται το οικονομικό στοιχείο, που αυτό είναι απαραίτητο για να δώσει και τη δύναμη και τη δραστηριότητα και τη ζωντάνια που χρειάζεται. Οπότε σε αυτή την προσπάθεια κάνουμε ένα αγώνα δρόμου, δίνουμε μια μεγάλη μάχη. Θέλω να πω και τη βοήθεια που μας παρέχει και μου παρέχει προσωπικά και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, εστιασμένος στο να βρούμε τη λύση, εστιασμένος στο να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε εργαλεία, εστιασμένος στο να συνδεθούμε και να δούμε πώς αλλιώς μπορούμε να βοηθηθούμε για να δώσουμε αυτό ακριβώς που χρειάζεται το σώμα, όπως είπα προηγουμένως, ο Δήμος Ηρακλείου, τα χαρτοφυλάκια, για να προχωρήσουμε μπροστά. Ο Δήμος είναι ένας πολύ ζωντανός Δήμος, έχει ανθρώπους πολύ σοβαρούς, πολύ δυνατούς, που είναι έτοιμοι να δώσουν πράγματα και η υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, αλλά φυσικά και οι άνθρωποι της νέας Δημοτικής Αρχής, ακόμα και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαι πολύ ευτυχής που έχω ένα τέτοιο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να το περιγράψω αυτό. Η πρώτη επαφή μέχρι τώρα στα Δημοτικά Συμβούλια είναι εξαιρετικά καλή. Ανθρώποι, ένα καινούργιο περιβάλλον πολιτικό, στην τοπική δημοκρατία της Λόντσια, ανθρώποι που έρχονται με όρεξη, με πάθος να προσφέρουν, είτε διοικούν είτε δεν διοικούν. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ευτυχής και θέλω πραγματικά αυτό να το μεταφέρω και στην κοινωνία, ότι νομίζω ότι έχουν μπει ένα καινούριο περιβάλλον με καινούριους ανθρώπους με μια άλλη οπτική. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Με τα έδρα να μπερδεύεστε λίγο, γιατί αναρωτιόμαστε, όχι εσείς μόνο προσωπικά, όλοι, γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν πολλές ανακατατάξεις. Έχουμε ανακατατάξεις, κυρία. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Άλλη τώρα που ήταν. Λίγο πιο δεξιά, τώρα έχετε πάει από την άλλη μεριά. Υπάρχει αυτή η αλλαγή και αλίμονο στη ζωή, αν δεν υπήρχε αλλαγή. Ναι, εγώ πάντως σε σχέση με το προηγούμενο θα ήθελα να σας πω, κάντε τώρα ένα μεγάλο πάρτι που προλαβαίνετε, γιατί όταν θα αρχίσετε να κόβετε κονδύλια και χρήματα δεν βλέπω να έρχεται πολύ κόσμο στο πάρτι. Δεν βλέπω να γίνεται έτσι κι αλλιώς, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι όταν κάνεις ένα τίμιο διάλογο, όταν είσαι καθαρός και όταν η σκέψη σου είναι αναπτυξιακή, θέλοντας να δώσεις και όχι απλά να κάνεις προσχηματικά πράγματα ή να κάνεις παραγωνισμούς, νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο πιο αδαής. Οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα υψηλού επίπεδου συμβούλιο και θέλω να σας πω επίσης ότι και η Δημοτική Αρχή έχει φρεσκαριστεί με ανθρώπους νέους. Πρώτα απ' όλα έχουμε νέο δήμαρχο, εντελώς φρέσκο, ορεξάτο, έναν άνθρωπο που έχει παθιαστεί για να φέρει το αποτέλεσμα. Έχουμε ανθρώπους που έρχονται από το παρελθόν, ένας είμαι και εγώ, αλλά έχουμε και νέους ανθρώπους γεμάτη όρεξη. Αυτό οξυγονώνει και δημιουργεί μια δυναμική. Και νέο επικεφαλής μείζωνος αντιπολίτευσης. Και φυσικά και έχουμε έναν επικεφαλής, μα αυτό είπα, είναι ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό τοπίο. Και μαζί με την κανονικότητα, όπως έχω περιγράψει, έχει έρθει και η κανονικότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα του να μην κυβερνά άλλος και άλλος να έχει την πλειοψηφία, όπως θα σας παρελθόν. Νόμως. Ξέρετε, ήταν ένα τραγικό πράγμα. Ναι. Εγώ ήμουν στην κατάσταση αυτή που ενώ είχαμε την πλειοψηφία δεν κυβερνούσαμε. Οπότε καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό, καταλαβαίνω τις αδυναμίες που υπήρξαν και νομίζω ότι τώρα έχει επέλθει η κανονικότητα. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να δώσουμε πράγματα στην κοινωνία που το περιμένει πώς και πώς. Από πού θα ξεκινήσετε λοιπόν, κύριε Γκριμανάκη? Ακούστε, όπως έχει πει και ο δήμαρχός μας, όπως νομίζω περιγράφει και το πρόγραμμά μας, η καθημερινότητα είναι το πέρα και πάνω απ' όλα. Η καθημερινή ανθρώπινη ζωή μιας μέρας που λέμε. Έτσι, από την καθαριότητα, από τον φωτισμό, από το κυκλοφοριακό, είναι μείζωνος σημασίας θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ και το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή και όλη την δημοτική ομάδα που έχει από ασκή εξουσία. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο και σημαντικό. Ταυτόχρονα, παράλληλα, δουλεύουμε και τα μεγάλα δομικά έργα και σκέψεις και project που πρέπει να δημιουργήσουμε για να αλλάξει το Ηράκλειο σε μια μοντέρνα εποχή, σε μια σύγχρονη εποχή, σε μια εποχή μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας
που έχει όλα τα ηχέγγυα, όλη τη δυναμική να πρωτοπορεί. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε, γιατί είχε γίνει πολλής λόγος και προεκλογικά και πέρσι, το θυμόμαστε όλοι. Λοιπόν, δεν θέλουμε λεπτομέρειες, αλλά θέλουμε να ρωτήσουμε τι λεφτά έχει τελικά αυτό το έρμο δημοτικό ταμείο και τι προοπτικές δίνει. Ναι. Τη γενική εικόνα θέλουμε, εντάξει, δεν θέλουμε λεπτομέρειες. Δεν θα μπω σε αριθμούς και νούμερα. Ναι. Θα ήμουν ασυνεπής απέναντι και στον εαυτό μου και στη δημοτική ομάδα, αλλά και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Θα σας πω ότι τα οικονομικά του Δήμου δεν είναι καλά. Ναι. Και όχι απλά δεν είναι καλά, δεν είναι καθόλου καλά. Κάτι είχαμε καταλάβει. Δίνεται μια μεγάλη μάχη. Μια μεγάλη μάχη να αποτυπώσουμε την καθαρή πραγματικότητα, η οποία, σας λέω και πάλι, και φαίνεται παράξενο να είναι η πραγματικότητα, δεν υπάρχει ακόμα η καθαρή εικόνα. Φοβερό. Έχουμε μια οπτική, έχουμε μια πρώτη έτσι μεγάλη εικόνα, αλλά στη λεπτομέρειά της δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί. Δηλαδή γίνεται τα πράγματα είναι χειρότερα από αυτά που γνωρίζατε και πιστεύατε. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, γιατί ξέρετε τώρα έχουν μαζευτεί κοινή και τέλος του χρόνου και έχουν μαζευτεί πάρα πολλές εκκρεμότητες και αδυναμίες και έχουν μαζευτεί στη νέα χρονιά, οπότε δεν ήταν ακριβώς όπως, δηλαδή σας λέω ένα απλό παράδειγμα, καμία σχέση δεν είχε ο προϋπολογισμός που συζητάγαμε ένα μήνα πριν, που λέγαμε για τα τέλη, με ένα μήνα μετά. Προέκυψαν πολλά επιβαρυντικά σημεία από τότε και μετά που επηρέασαν και επηρεάζουν τον προϋπολογισμό. Που σημαίνει ότι αλλάζεται κιόλας. Κατάρτισή του σας έχει αλλάξει. Φυσικά. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου, δίνεται μια μεγάλη μάχη. Πρέπει να σας πω ότι σχεδόν δεν κοιμόμαστε. Φεύγουμε πάρα πολύ αργά από το Δημαρχείο. Είμαστε σε συνεχή συσκέψεις και τηλεφωνήματα και διασυνδέσεις με τηλεδιασκέψεις και άλλα. Ο Δήμαρχος ήδη κάνει και αυτός δικές του κινήσεις και με την κεντρική κυβέρνηση και προετοιμάζονται και πράγματα και παρουσία του. Οπότε δημιουργείται όλο αυτό για να έχουμε μια καθαρή εικόνα την οποία θα αποτυπώσουμε και στην κοινωνία. Uh-huh. Δεν έχουμε λόγους ούτε να κρυφτούμε, ούτε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Θα πούμε την πραγματικότητα, θα πούμε από πού ξεκινάμε και πού πρέπει να φτάσουμε και σε πόσο χρονικό διάστημα. Η κατάργηση κάποιων δημοτικών οργανισμών και επιχειρήσεων, γιατί αυτό υπάρχει, σας βάζει ακόμα πιο δύσκολα. Δημιουργεί τεχνικά προβλήματα, πρέπει να λυθούν, γιατί αυτοί θα αφομοιωθούν μέσα στον Δήμο, που αυτό επηρεάζει και τον προϋπολογισμό, δηλαδή δημιουργεί και αυτό μια εξέλιξη. Είμαστε στη διαδικασία αυτή, γι' αυτό σας λέω ότι θα πάει λίγο πίσω, ενώ αρχικά πιστεύω ότι θα ήταν λίγο πιο γρήγορο αυτό. Uh-huh. Οπότε, γιατί είναι και νομικά θέματα, πέρα από τα οικονομικά, είναι και άλλα νομικά θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε. Οπότε, σύντομα, νομίζω και ο Δήμαρχος θα έχει την ευκαιρία και να το ξεδιπλώσει αυτό και στο δικό σας στούντιο, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Και όλοι εμείς που έχουμε τα χαρτοφυλάκια να το εξειδικεύσουμε περαιτέρω. Ωραία, να αλλάξουμε λίγο τη διατύπωση της ερώτησης. Υπάρχει κάποιο μαξιλαράκι ασφαλείας που να σας αφήνει λίγο το κεφάλι σας ήσυχο με γνώμονα και τις υποχρεώσεις που υπάρχουν προς εργολάβους, προς προμηθευτές για το 2024. Θα σας πω. Δηλαδή, μαξιλαράκι ασφαλείας, υπάρχει κάποιο αποθεματικό? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για μαξιλάρι ασφαλείας, ούτε για σεντόνι, ούτε για κουβέρτα, ούτε για τίποτα. Τώρα μιλάμε με πραγματικά νούμερα, αποτυπώνουμε την πραγματικότητα, είμαστε στην καταγραφή της αποτύπωσης της πραγματικότητας. Δεν μπορώ να σας πω για μαξιλάρι ή για μη μαξιλάρι. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο από αυτά που καταλαβαίνετε, από αυτά που εννοώ. Γιατί θέλω να είμαι πολύ ακριβής, θέλω αυτός ο διάλογος που έχει ξεκινήσει η δημοτική ομάδα και νομίζω και πεποίθηση και του Δημάρχου να είναι ειλικρινής, να είναι καθαρή και να μην είμαστε ίξης αφήξης, σήμερα λέμε αυτό, αύριο υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε θέλω να ξέρετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση στην οποία καθημερινά καταναλώνουμε σχεδόν όλη μας την ενέργεια. Και στο μεταξύ υπάρχει και ένα ακόμα αγκάθι που αντιμετωπίζει ο Δήμος, όχι μόνο ο δικός μας, όλοι οι Δήμοι. Και αφορά στο προσωπικό. Είναι πάρα πολύ λίγο το προσωπικό σας. Ναι, είναι πάρα πολύ λίγο το προσωπικό μας και το προσωπικό ήδη γίνεται και σε αυτό θέλω να πω ότι ήδη το χαρτοφυλάκιο του προγραμματισμού και του προσωπικού έχει ξεκινήσει για τον νέο οργανισμό που θα πρέπει να έχουμε σύντομα στα χέρια μας για να τον υποβάλουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τη νέα αρχιτεκτονική του προσωπικού στο Δήμο και αυτό είναι μια εξίσου δύσκολη άσκηση. Γιατί υπάρχουν αδυναμίες, γιατί με την κινητικότητα έχουν φύγει πάρα πολύ κόσμος, γιατί αλλού υπάρχουν κόσμος που πρέπει να είναι αλλού και υπάρχει μια τέτοια διαδικασία. Θα έχουμε σύντομα όντως νέο οργανισμό, γιατί είναι μια πάντα δύσκολη υπόθεση. Θα έχουμε σίγουρα, είμαστε υποχρεωμένοι και από τον νόμο, αλλά και σε αυτό γίνεται μια μεγάλη, φοβερή προσπάθεια. Νομίζω η κυρία Καλονάκη που έχει το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι και αυτή σε πολύ έτσι
ενεργητικότητα και δημιουργεί όλες τις συνθήκες έτσι ώστε αμέσως μετά τον προπολογισμό ένα επίσης μεγάλο πράγμα και ένα μεγάλο κόνσεπτ είναι αυτό των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μας είναι πάρα πολύ σπουδαίοι, οι υπηρεσίες έχουν εξαιρετικά στελέχη, πρέπει να τα οργανώσουμε, πρέπει να δώσουμε την εργασιακή ειρήνη που χρειάζεται και μέσα σε εισαγωγικά το ειρήνη, αυτή την ηρεμία και την αρμονία, πρέπει να δημιουργήσουμε αξιακό κώδικα του να δουλεύει κανείς στο Δήμο Ηρακλείου, που είναι μια μεγάλη δημοτική οντότητα, μια μεγάλη οικονομική οντότητα και να δώσουμε και τη δυνατότητα να είναι ελκυστικός αυτός ο οργανισμός, να έλκει και στελέχει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, και όχι απλό να αποθεί στελέχη. Σε αυτό χρειάζεται. Κινητικότητα μόνο έβγαζε. Χρειάζεται να το κάνουμε ελκυστικό, χρειάζεται να του δώσουμε το όραμα που χρειάζεται, την οξυγόνωση που χρειάζεται και τη δύναμη που πρέπει να έχουν για να προχωράνε τα πράγματα. Έχουμε άξια στελέχη. Είμαι πολύ περήφανος, ειδικά στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, αλλά βλέπω παντού για πολύ σοβαρά στελέχη, πολύ σοβαρούς ανθρώπους που έχουν και πάθος μέσα τους και βγαίνει και η φλόγα. Χρειάζονται διορθώσεις σημειακές, χρειάζεται νέα αρχιτεκτονική και χρειάζεται να μπούμε και σε μια άλλη λογική του σύγχρονου τρόπου δουλειάς, της σύγχρονης σκέψης, της έξυπνης σκέψης. Και όχι γιατί ο Δήμος έχει μείνει και λίγο πίσω, αν θέλετε, στο κομμάτι του digital, του να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι. Έχουμε πάρει τόσο για έξυπνη πόλη στους πολίτες, αλλά μέσα έχουμε ανάγκες να γίνουμε ακόμα εξυπνότεροι. Α, απ' έξω μπέλα μπέλα. Ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Σωστό, ισχύει. Έχετε δίκιο. Εγώ γενικώς μου αρέσει το digital, οπότε το λέω και συχνά. Η ψηφιμένη εποχή είναι η εποχή που ζει ο κόσμος. Εμείς δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν ζούμε εκεί, γιατί έχουμε μάθει να είμαστε αλλιώς. Το ξέρουμε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε. Η αλλαγή είναι πάντα δύσκολη, αν είναι επιβεβλημένη για να επιβιώσεις. Και αυτό είναι μια αρχή που έχει μπει και στο Δήμο. Προσπαθούμε και εμείς να την μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την αρχή, γιατί και εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Και εμείς οι ίδιοι, και εγώ που το λέω, και ο καθένας που νομίζουμε ότι αλλάζει, πρέπει στην ουσία να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε σκέψη, να αλλάξουμε. Να δούμε και οικονομικές συναλλαγές των πολιτών με το Δήμο Ηρακλείου digital. Όπως τα είπατε. Μα πρέπει. Βλέπετε τι πρόοδο έχει κάνει η κεντρική κυβέρνηση πάνω στο κομμάτι αυτό. Γιατί να μην είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος Δήμος το φανάρι. Έχουμε κυρία Σαβίδη, έχουμε εδώ πέρα εταίρους δίπλα μας, έχουμε το Πανεπιστήμιο, έχουμε το ΙΤΕ, έχουμε τεχνογνωσία. Έχουμε επιστημονικές ανακαλύψεις που αν λίγο να τις βάλουμε λίγο στο Δήμο μας, δεν θα μιλάει όλος ο κόσμος για μας. Έτσι, αυτό θέλω να ξέρετε. Είμαστε. Ναι, είμαστε. Εδώ είμαστε. Θα τα λέμε, κυρία Γρημαλάκη. Εδώ θα είμαστε, πρώτα Θεός. Να έχουμε την υγεία μας, θα τα λέμε. Εμείς τώρα κάναμε μια πρώτη πάθος. Αναγνωριστική κουβέντα. Ναι. Θα σας παρακολουθούμε, θα σας ξαναφέρουμε. Εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί εσείς είστε τα λεφτά. Βέβαια, είπα απλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.